Πώς αντιμετωπίζεις ένα ξέσπασμά της, ιδιαίτερα αν έχετε μαλώσει? Καλώς ήρθατε στη σειρά του Men of Style, όλο προβλήματα. Όπου κάθε φορά με μια γυναίκα coach, σήμερα έχω μαζί μου την Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Γεια σας. Απαντάμε στις ερωτήσεις που μας κάνετε πάνω στο φλερτ και σχέσεις κάτω από το κάθε βίντεο, αφού φυσικά έχετε φροντίσει και έχετε κάνει την εξαιρετικά σοφή επιλογή να έχετε κάνει πρώτα like και subscribe. Πάμε στα σημερινά προβλήματα. Λοιπόν, ξεκινάμε δυναμικά με τον φίλο μας Βασίλη Ιωάννου, που μας ρωτάει το εξής και είναι γενικότερη απορία. Αν θέλει, αλλά είναι αρκετά μεγαλύτερη ηλικιακά και αυτό δημιουργεί προβλήματα στη σχέση, τι να κάνω? Τα προβλήματα έχουν να κάνουν αρχικά με τις συνθήκες και με τα προβλήματα που δημιουργεί η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο χαρακτήρων. Αν οι ζωές σας είναι εντελώς διαφορετικές, λόγω της ηλικίας, θα χρειαστεί να κάνετε μια συζήτηση και ίσως θα χρειαστεί να πάρεις και δύσκολες αποφάσεις. Αν όμως τα προβλήματα που δημιουργούνται και οι εντάσεις έχουν να κάνουν με ασυμφωνία χαρακτήρων, τότε ίσως θα πρέπει να αναβαθμίσεις την επικοινωνία που έχετε ανάμεσά σας. Όπως και να έχει, η ηλικία δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι το πόσο αβίαστα εξελίσσεται μια σχέση. Και αν μια σχέση δεν εξελίσσεται αβίαστα, τότε ίσως χρειάζεται να γίνει μια επαναξιολόγηση. Δεν σχετίζεται όμως και πάλι με την ηλικία, όπως λέω σε κάθε βίντεο, γιατί αλλιώς είναι να είναι ένας άντρας 40 και να βρει, ας πούμε, μια γυναίκα στα 50 ίσως, ή να είναι ο άντρας 50 και η γυναίκα 60, και αλλιώς είναι να είναι το παλικάρι 20 και η γυναίκα 30. Εκεί δεν υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Στατιστικά μια γυναίκα θα επιλέξει για να κάνει κάτι μακροπρόθεσμο, μέσα σε όλα τα πλαίσια που επιλέγει, που έχουμε αναφέρει, έναν άντρα ο οποίος είναι περίπου 5 χρόνια μεγαλύτερος και παραπάνω. Στατιστικά. Όχι ότι οι σχέσεις με άλλες διαφορές ηλικίας δεν δουλεύουν, έτσι. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Όπως και η επόμενη ερώτησή σου. Ωραία, λοιπόν, μας την έχει κάνει ο Γιώργος και λέει: γνώρισα μια κοπέλα από γνωστή μου, με την οποία γνωστή είχαμε κάνει κάτι ερωτικό πριν από 2 χρόνια, δεν κράτησε και κρατήσαμε φιλική σχέση. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να πω σε αυτήν που μου αρέσει, δηλαδή στην κοινή μας φίλη, την καινούρια, το παρελθόν? Να μιλήσει για το παρελθόν. Αν συνεχίζει και έχει επαφές με τη συγκεκριμένη κοπέλα και είναι φίλη της, είναι καλό να το αναφέρεις από αρχή. Γιατί αν το μάθει από την άλλη κοπέλα, τότε υπάρχει περίπτωση να κλονιστεί η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία σου. Και κάτι τέτοιο δεν το θέλουμε. Και για μένα η ειλικρίνεια και το να παίζεις με ανοιχτά χαρτιά είναι και το σημαντικότερο όπλο που έχεις. Δεν πας σε πόλεμο σε μια σχέση. Είναι το σημαντικότερο επικοινωνιακό εργαλείο για να το μεταφέρουμε καλύτερα. Άλλωστε, αν δεν το πει από την αρχή, θα το νιώθει και σαν βάρος όταν θα βρίσκονται όλοι μαζί. Οπότε καλύτερα να το πει και να φύγει από μέσα. Καλύτερα, ναι. Λοιπόν, ο επόμενος φίλος είναι ο Ρογκ Τζόνς. Πολύ μου άρεσε αυτή η ερώτηση, γι' αυτό τη διάλεξα. Πώς αντιμετωπίζεις ένα ξέσπασμά της, ιδιαίτερα αν έχετε μαλώσει? Πρώτα απ' όλα, την ακούς. Γιατί υπάρχει περίπτωση το ξέσπασμά της να είναι λογικό. Δεύτερον, αφήνεις λιγάκι να αποσυμπιεστεί η κατάσταση και αν συνεχίσει, θα πρέπει να βάλεις ένα όριο και να της πεις: θα σε ακούσω για όσο χρόνο και αν χρειαστεί, αλλά θα χρειαστεί να μιλάμε ήρεμα και με σεβασμό. Αν συνεχίσει να μην μπορεί να είναι ήρεμη, γιατί μπορεί να έχει συμβεί κάτι το οποίο είναι δύσκολο, έτσι, τότε θα της πεις: ξέρεις τι, καλύτερα λιγάκι να κάτσεις μόνη σου να ηρεμήσεις. Και μετά είμαι εδώ να συζητήσουμε με ηρεμία και με σεβασμό. Γιατί όσο περισσότερο μου μιλάς και ουρλιάζεις και φωνάζεις ή μπορεί να με κατηγορείς για παράδειγμα, τότε η συζήτηση κινδυνεύει να εκτροχιαστεί και θα γίνει χειρότερη. Για να γίνει η επικοινωνία μας καλύτερη, αρχικά ηρέμησε. Και μιλάμε λίγο πιο μετά. Ωραία. Και πάμε στον Γιώργο Σκουδρινούδη που μας ρωτάει. Βασικά, αρχικά μας λέει ότι έχουμε εξαιρετικό κανάλι, μας λέει συγχαρητήρια και τα λοιπά, να τα πούμε και αυτά. Ποια είναι η καλύτερη ώρα ή η περίοδος της ημέρας για να φλερτάρουμε? Θα σου πω, αρχικά θα πρέπει ή να είσαι λίγο πριν τη Δύση ή λίγο πριν την Ανατολή του Ηλίου. Τότε είναι που οι πλανήτες συγχρονίζονται. Δεν είναι οι πλανήτες, είναι οι... Θα σχολιάσεις σοβαρά τώρα σε αυτό που είπα? Φυσικά. Η καλύτερη στιγμή για να φλερτάρεις είναι όταν έχεις χρόνο και όταν το θέλεις. Γιατί οι αποφάσεις και οι επιλογές μας εξαρτώνται και από την ανάγκη που έχουμε να βρούμε έναν σύντροφο, να βρούμε μια κοπέλα, μια σχέση. Τώρα, αν για παράδειγμα έχει έξω 40 βαθμούς
και θέλεις να βγεις στις 12 με 1 η ώρα το μεσημέρι, μετά από λίγο μπορεί να σε πάρουν λιπόθυμο. Οπότε έχει να κάνει και με το πρακτικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει συγκεκριμένη ώρα που μπορείς να φλερτάρεις. Οπουδήποτε, οποιαδήποτε ώρα μπορείς να φλερτάρεις, φίλε, αρκεί να το θέλεις. Ναι, δηλαδή πας να πάρεις ένα καφεδάκι, ας πούμε, βλέπεις την κοπέλα, είσαι στο σούπερ μάρκετ. Α, μπράβο. Καλύτερα να μην το έχουμε στο μυαλό μας ως κάτι, ξέρεις ότι τάδε ώρα, δεν την προγραμματίζουμε. Ναι, παιδιά, δεν είναι δουλειά, είναι κάτι ευχάριστο, είναι διασκέδαση, οπότε όταν μπορούμε μέσα στην ημέρα μας να διασκεδάσουμε και να περάσουμε όμορφα, γιατί όχι. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολούθησες τη σειρά από βίντεο «Όλο προβλήματα», όπου σήμερα απαντήσαμε μαζί με την Ελένη. Σας ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Και εγώ ευχαριστώ. Τις απορίες που είχατε πάνω στο φλερτ και στις σχέσεις, που κάθε φορά πραγματικά είναι εξαιρετικές. Αν θέλετε η συγκεκριμένη σειρά να γίνει ακόμα πιο εξαιρετική, τότε χρειάζεται να κάνετε like και subscribe. Δεν θέλουμε και εμείς να σας κρατάμε μούτρα, να μην σας απαντάμε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινάω. Τρέχουμε. Έχουμε ήχο, Ωραία, λοιπόν. Τα όλο προβλήματα ο Χρήστος τα δημιουργεί, να ξέρετε. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Μου έχετε κάνει το σηκώτη τόσο. Μην πω για το άλλο. Την ψυχή. Την ψυχή, τι άλλο. Εγώ, τίποτα. Όταν πηγαίνουμε στον ήλιο την ώρα που πέφτει ή που βγαίνει τέλος πάντων κτλ., έρχονται συγκεκριμένες ακτίνες που βοηθούν πάρα πολύ το σώμα μας. Βιταμίνη D, λοιπόν.